Το θέμα του ζεολίθου συζητήθηκε για άλλη μια φορά σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον βουλευτή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Ντόλιο, ο οποίος είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Σημάκη Παπαγεωργίου. Ο κύριος Ντόλιος, λοιπόν, σε έντονο ύφος περιέγραψε τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Και δεν έχει αξιοποιηθεί ο ζεόλυθος στον Εύρο, ζητώντας παράλληλα από τον Υφυπουργό να δοθεί άμεσα λύση. Ο κ. Παπαγεωργίου από τη δική του πλευρά τόνισε πως γενικότερα το ζήτημα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας όμως πως ο ζεόλυθος είναι καθαρά αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Διαφωνίες ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έχει μπλοκάρει εδώ και χρόνια την υπόθεση του ζεόλυθου στον Εύρο, την ίδια ώρα που η χώρα μας εισάγει ζεόλυθο από τη Βουλγαρία. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, Γιώργος Ντόλιος, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Σημάκη Παπαγεωργίου, για το θέμα αυτό, ζητώντας να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν, ώστε αυτή η υπόθεση να ξεμπλοκαριστεί. Ο πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υπόθεση, ουσιαστικά υπάρχουν δύο λύσεις, ή ο διεθνής διαγωνισμός ή η απευθείας μίσθωση. Η κοινωνία καγχάζει. Επιτρέψτε μου το ρήμα, περί αυτού πρόκειται. 8 χρόνια τόσες κυβερνήσεις να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον ζεόλυθο στο τρίγωνο του Εύρου, όταν η χώρα εισάγει ζεόλυθο από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία, κυρίως από τη Βουλγαρία. Μάλιστα την εισαγωγή την κάνει μια συγκεκριμένη εταιρεία με όνομα και επώνυμο, η οποία έχει μισθώσει παρακείμενη από την εν λόγω έκταση πάλι στο τρίγωνο του Εύρου, στον Πεντάλοφο, την οποία δεν αξιοποιεί γιατί δεν υπάρχουν ανάγκες στην αγορά. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Η ίδια η εταιρεία είναι αυτή που εισάγει ζεόλυθο. Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, με ακούνε και οι κύριοι συνάδελφοι, εάν αυτό δεν δημιουργεί υπόνοιες. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος τόνισε πως η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας είναι επιτακτική και ειδικά του ορυκτού πλούτου, που αποτελεί, όπως είπε, στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης τεράστιας σημασίας, όπως είναι και ο ζεόλυθος. Στόχος του ΙΠΚ είναι ξεκάθαρα να υπάρξει άμεση έναρξη των διαδικασιών του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Αλλά αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης, του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής. Αλλά είναι αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Πρόκειται για μια υπόθεση που κρατά από το 2004 χωρίς να έχει προκύψει ακόμη λύση, καθώς έχει σκοντάψει κάπου ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο, στον τότε Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, με αποτέλεσμα τα χρόνια να περνούν και ο ζεόλυθος να παραμένει αναξιοποιητός. Ο κύριος Ντόλιος κάλεσε τον Υφυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Κύριε Υπουργέ, θα χρησιμοποιήσω κάποιες εκφράσεις οι οποίες δεν απευθύνονται σε εσάς. Γελιοποιούμαστε. Γελιοποιούμαστε κυριολεκτικά ως πολιτεία, ως κράτος. Δύο κρατικές υπηρεσίες, Υπουργείο και αποκεντρωμένη, έχουν μια διαφωνία και κάθεται ο πλούτος ανεκμετάλλευτος. Πού στο τρίγωνο του Εύρου. Αύριο πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Να κάνετε μια σύσκεψη, αύριο να είμαστε παρόντες. Οι υπηρεσίες της αποκεντρωμένης λένε, δεν υπάρχουν συντεταγμένες. Σε ποιο πεδίο να κάνουν διεθνή διαγωνισμό. Υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα μέσα σε αυτή την έκταση. Δεν έχει αποδειχθεί εκμεταλλευσιμότητα του κοιτάσματος. Μιλάνε για περιεκτικότητα σε ζεόλυθο 48%, εκ των οποίων το 5-6% έχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, λέγεται, εσείς θα το δείτε και μπορούμε να το δούμε σε μια σύσκεψη, να είναι τέτοιες υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες είναι, υπάλληλοι. Λέγεται ότι δεν έχει γίνει απόλυτα νόμιμη έρευνα. Δεν έχουν γίνει γεωτρήσεις, έχουν γίνει απολύψεις επιφανειακών υλικών κτλ. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Εγώ δεν ασκώ διοίκηση. Εσείς όμως μπορείτε να το βρείτε αύριο. Κρατικοί υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Ή διεθνής διαγωνισμός ή άδεια εκμετάλλευση συγκεκριμένη εταιρεία. Ένα από τα δυο. Ο κύριος Παπαγεωργίου παραδέχτηκε πως η υπόθεση αυτή καθυστέρησε σημαντικά και πρόσθεσε πως τους τελευταίους μήνες γίνονται προσπάθειες ώστε το τοπίο να ξεκαθαριστεί και να προκύψει αίσιο τέλος, με τον τελευταίο όμως λόγο να έχει αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, καθώς είναι δική της αρμοδιότητα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, τον οποίο έχω καλέσει για να συζητήσουμε και να δούμε την υπόθεση λεπτομερέστερα. Έτσι, για να δούμε πώς μπορεί τέλος πάντων να προχωρήσει. Πάντως, από πλευράς Υπουργείου, θα κάνω κάτι ξεκάθαρο. Ελέγχοντας την υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι ο χάρτης και οι γεωγραφικές συντεταγμένες του συγκεκριμένου χώρου
των ερευνών κλπ. Έχουν κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση από το 2010.